κόσμο. Τα πάντα στο πιο ενημερωμένο πόρταλ. Radio1D.gr. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός, υγεία, τοπικά νέα, αθλητισμός, αυτοκίνητο, μηχανή, μίντια, τεχνολογία. Με καθημερινή ανανέωση, με τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με απόψεις, έρευνες, επικοινωνία. Για ενημέρωση, ψυχαγωγία, διασκέδαση, radio1d.gr. Βάλτε το στα αγαπημένα σας. Φίλες και φίλοι, ώρα είναι 11:42 και από την ακούτε Radio Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και από την πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης να περάσουμε στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης για να καλημερίσουμε τον κύριο Φάνη Παπά, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Καλή σας μέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Παπά, έχουμε, τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Ταχιά, έχουν μείνει 4 ημέρες για την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών για την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης. Όπως όλα δείχνουν, η νέα κυβέρνηση θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω είναι κοινά παραδεκτό. Βέβαια, τίποτα δεν είναι σίγουρο στην κάλπη, αλλά λέμε, προσεγγίζουμε προς αυτή την άποψη. Το θέμα που συζητάμε είναι αν θα καταφέρει να έχει αυτοδυναμία ή όχι, καθώς, όπως λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα πάει σε εκλογές, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να συγκυβερνήσει, να συνεννοηθεί. Τι προβλέπετε εσείς ότι θα γίνει και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ενώ είχε γίνει παλιότερα μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και μια τρικομματική και αργότερα με το ΠΑΣΟΚ, ότι τώρα δεν υπάρχει κάποιος εταίρος τέτοιος ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η συγκυβέρνηση. Αν και θεωρώ ότι πραγματικά στις 7 Ιουλίου το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό, θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για, γενικότερα για τη χώρα, για την Ελλάδα, θα υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά όμως, όντως ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι δεν το λέει για το σκέφτη από μόνος του, διότι έρχονται τα κόμματα τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν και έρχονται και λένε ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα, εάν δεν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, την επόμενη μέρα θα πάμε στη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών, όπου οι επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν με διαδικασία της απλής αναλογικής και νομίζω εκείνο θα είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τη χώρα μας και γενικότερα για την οικονομία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι είναι ενωμένη, ότι υπάρχει ένα ρεύμα και μια συσπήρωση πολύ σημαντική, όπως και σε ευρωεκλογές. Από την άλλη όμως, κύριε Παπά, εγώ θα σας κάνω την ερώτηση. Είδαμε μια κακή εικόνα. Τα λέγαμε πριν 2 μέρες και με τον κύριο Λαζαρίδη, συνυποψήφιό σας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Μια κακή εικόνα στην Β' Θεσσαλονίκη σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία, με κάποιες υποψηφιότητες να μένουν εκτός και κάποιες άλλες να μπαίνουν την τελευταία στιγμή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι λεπτή η θέση σας, αλλά αν θα θέλατε, θα μπορούσατε να σχολιάσετε κάτι. Ναι. Σίγουρα, όταν υπάρχει ένα κόμμα που πάει να δημιουργηθεί και να γίνει κυβέρνηση. Όντως υπήρχε η φιλοδοξία από πάρα πολλά πρόσωπα το να είναι υποψήφιοι και όχι μόνο στη Β' Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι θετικό καταρχήν. Είναι θετικό, είναι λογικό. Όταν υπάρχει προοπτική, είναι πολλοί που θέλουν να συμπορευτούν σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά μέχρι και τελευταία στιγμή, μέχρι να καταρτιστούν να ανακοινωθούν τα ονόματα, πολλοί από αυτούς που είχαν την επιθυμία να είναι στο ψηφοδέλτιο δεν είναι. Βέβαια, συνεχίζεται ο αγώνας, γιατί ο αγώνας και η προσπάθεια δεν είναι ατομική. Δεν έχει να κάνει δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια μόνο αυτός που είναι ο υποψήφιος βουλευτής, αλλά για να μπορέσει να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, για να μπορούμε να λέμε την επόμενη μέρα, χρειάζεται μια συλλογικότητα. Μια συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα. Από τους απλούς πολίτες μέχρι τους υποψηφίους. Mm-hmm. Μάλιστα. Όπως είπαμε, μένουν λίγες μέρες για τις εκλογές, 4 ημέρες. Εσείς έχετε, επειδή παρακολουθώ στενά την προεκλογική σας καμπάνια, η οποία είναι. Γίνεται με έναν άριστο τρόπο, θα έλεγα, από τις καλύτερες που έχω δει και τις παρακολουθώ σχεδόν όλες. Βλέπω ότι συνδυάζεται μοναδικά, που δεν το καταφέρουν πολλοί, την προσωπική επαφή με τον κόσμο, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Έχετε και μια συνάντηση, μια ομιλία, μια επαφή με τον κόσμο και ταυτόχρονα μέσω των social media. Δηλαδή και στα δύο επίπεδα κάνετε μια καλή προσπάθεια. Τι αποδίδει από τα δύο περισσότερο, η προσωπική επαφή ή τα social media? Κοιτάξτε. Σίγουρα χρειάζονται και τα δύο. Διότι μέσα από τα social media με πολύ μεγάλη ευκολία μπορεί να επικοινωνήσει με πάρα πολύ κόσμο και κυρίως με κόσμο που δεν σε γνωρίζει και δεν σε ξέρει. Βλέπω το κάνετε και στοχευμένα, αρκετά στοχευμένα. Μέσα από εκεί υπάρχουν διάφοροι δρόμοι, είτε έχει να κάνει το Instagram, είτε έχει να κάνει το Facebook, είτε το Twitter, που είναι διαφορετικές ηλικίες και γενικότερα
μπαίνει σε μια δικασία να έρθει σε επικοινωνία στο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Από την άλλη όμως, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε τολμήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ προσωπικά, από την ώρα που έχω παραιτηθεί από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη, έχω γυρίσει όλη την περιφέρεια με την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος βουλευτής. Έχω συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και από την ώρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, έχω αποφασίσει να κάνω ανοιχτές ομιλίες σε θέατρα, σε πλατείες, να καλέσω κόσμο και γενικότερα να κάνω συζητήσεις. Να κάνουμε συζητήσεις, γιατί δεν είναι το θέμα να πηγαίνουμε κάθε φορά και να κάνουμε ένα μονόλογο και να φεύγουμε να λέμε δηλαδή αυτά που διαβάσαμε πιθανόν κάποιες πραγματικές. Το θέμα είναι να ακούσουμε από τον κόσμο, να αφουγκραστούμε ποιες είναι οι αγωνίες τους, τι είναι αυτό που χρειάζονται, έτσι ώστε για να ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε εκπρόσωποι της Β' Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι συγκεκριμένων περιοχών και ανθρώπων, τι είναι αυτό που ερχόμαστε την επόμενη μέρα να υπερασπιστούμε. Και θα πρέπει να γίνει μέσα από μια συζήτηση, μέσα από μια σύγκληση απόψεων μεταξύ πολιτών και πολιτικών, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα την επόμενη μέρα και να μην βλέπουμε αυτά που είδαμε στο παρελθόν να έρχονται στη κεντρική διοίκηση, να παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς ποτέ να μας ρωτάνε. Το ζήσαμε αυτό σε πολύ έντονο βαθμό, όπως το είχαμε ζήσει και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Το αναφέρατε τώρα, Συμφωνία των Πρεσπών. Στις ανοιχτές λοιπόν αυτές τις συγκεντρώσεις που κάνετε καθημερινά και μιλάτε με τον κόσμο, είναι ένα από τα θέματα για τα οποία σας μιλάει ο κόσμος στη Συμφωνία των Πρεσπών? Πραγματικά δεν. Είναι ένα από τα βασικά θέματα όπου ο κόσμος δεν την έχει αποδεχτεί σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία. Έχει περάσει ένας χρόνος, έτσι. Η απόλυτη πλειοψηφία, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, δεν το συζητώ, αλλά και στο σύνολο της Ελλάδος. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Έχω βρεθεί να συζητώ ακόμα και με ανθρώπους, με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ψηφίσαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, και αδυνατούν ακόμα και οι ίδιοι να πούνε το όνομα με το οποίο ψηφίσαν για τη γειτονική χώρα. Αυτό όμως είναι μια υποκρισία. Σίγουρα. Είναι μια υποκρισία, γιατί αισθάνονται και οι ίδιοι ότι δεν είχαμε απολύτως κανένα θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Κάποια στιγμή ήθελαν να μας παρουσιάσουν ότι ακόμα κινδυνεύαμε, λέει, και από τα βόρεια σύνορα. Δεν ξέρω εγώ αν είχε αισθανθεί κανένας από τους πολίτες μας να έχει προβλήματα από τη βόρεια σύνορα και που έχω φίλους στη γειτονική χώρα. Δεν είμαι το άτομο που είμαι εγκλωβισμένος μέσα στις δικές μου ιδέες και αντιλήψεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα είμαι αυτός που θα δώσω το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να έρθει τους αγώνες των παππούδων μας, των πατεράδων μας, την ιστορία μας, να διαπραγματευτούμε με τόσο μεγάλη ευκολία, με τόσο μεγάλη άνεση, να χάσουμε και κεκτημένα ετών, να χάσουμε την πραγματική μας ταυτότητα. Mm-hmm. Η αγωνία όμως του κόσμου είναι, φαντάζομαι θα σας το λένε, αν θα καταργήσετε ως κυβέρνηση τη Συμφωνία των Πρεσπών ή αν λόγω της συνέχειας του κράτους θα τη σεβαστείτε. Κοιτάξτε, δείτε. Επειδή δεν με χαρακτηρίζουν τα μεγάλα λόγια, εγώ ειλικρινά, επειδή δεν συμφωνώ απολύτως με τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις να κάνω το καλύτερο δυνατόν. Διότι η γειτονική χώρα αυτή, η αγωνία που έχουν οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας, δεν ήταν η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Η μεγάλη τους αγωνία είναι η ένταξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω είναι άλλο ένα μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί μας, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Γιατί το να ανοίξουν τα 15 κεφάλαια που απαιτούνται, έτσι ώστε να μπορεί μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενταχθεί, σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλος αγώνας και μεγάλη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ναι, ευελπιστώ ότι η Νέα Δημοκρατία, εξάλλου το έχει πει και ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει αγώνα για αυτό το οποίο επί της ουσίας δεν συμφωνεί κανένας. Μάλιστα. Βεβαίως, η δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Έχει αυτό που λέμε τα χωριά, που το λέμε έτσι, όχι υποτιμητικά, απλώς έχουμε συνηθίσει να το λέμε έτσι, από το Λαγκαδά και το Πανόραμα μέχρι τη Σύνδο και τη Γέφυρα κτλ. Είναι μια περιοχή αγροτική, είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, είναι μια περιοχή που έχει βέβαια και το Πανόραμα, όπως είπαμε, με πολλά προβλήματα και βεβαίως μετά την κρίση έχουν χειροτερεύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Τι μπορεί να γίνει άμεσα με την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να καλυτερεύσουν τα πράγματα και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και σε συγκεκριμένη περιοχή? Καταρχήν, η Β' Θεσσαλονίκη όντως πραγματικά είναι μια νομογειονής περιοχή. Αλλά θα σας έλεγα ότι είναι μια μικρογραφία της χώρας μας. Γιατί μέσα στη Β' Θεσσαλονίκη υπάρχουν τα πάντα. Τόσο ο πρωτογενής τομέας, όπου βλέπετε πολύ μεγάλες καλλιέργειες και κυρίως με προϊόντα τα οποία έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, όπως είναι το ρύζι, το λάδι, η ελιά, τα σιτηρά. Τόσο και σε προϊόντα που έχουν γύρω από το κομμάτι της κτηνοτροφίας.
με έντονη κτηνοτροφικές περιοχές, με γαλακτοκομικά προϊόντα που είναι εντός και εκτός της χώρας μας. Καθώς υπάρχει μεγαλύτερη ιχθυαγορά, αυτή η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας. Από την άλλη, έχουμε περιοχές που έχουν τουρισμό, όπως είναι στο κόλπος Τριμονικού, ο Δήμος Θερμαϊκού, και περιοχές αστικού τύπου. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια μικρογραφία της χώρας. Αυτό που χρειάζεται η επόμενη μέρα, και επειδή μιλάμε για μια περιοχή που ξέρει πολύ καλά να παράγει, και να μην ξεχάσουμε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδος, όπου βρίσκεται στη Σύνδο, επειδή ξέρει πολύ καλά να παράγει, τι θέλει? Θέλει μια φιλική κυβέρνηση ως προς την επιχειρηματικότητα, ως προς το επιχειρήν. Γιατί ξέρετε κάτι, μόνο εάν η επιχειρηματικότητα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αρχίζει να παίρνει τα πάνω της, τότε θα δούμε ρυθμούς, πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τότε θα δούμε πραγματικούς ρυθμούς συντελεστές ανεργίας να μειώνονται και όχι με ορισμένο χρόνο μέσα από προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τέτοια προοπτική η οποία πραγματικά θα ελπίζουμε στο μέλλον. Και η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που ουσιαστικά δεσμεύεται μέσα από τη στάση, από τη στάση όλων των ετών, μέσα από τη στάση και από τις θέσεις του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις 26 Μαΐου είδατε πώς λειτουργήσαν οι διεθνείς αγορές, δηλαδή και τα χρηματιστήρια, βεβαίως. Τα είδαμε, ναι. Ότι καταφέραμε ως χώρα να δανειστούμε με μικρότερο επιτόκιο. Γύρανε, γιατί πραγματικά αυτοί οι επενδυτές είδανε ότι στο μέλλον υπάρχει δυνατότητα να έρθει μια κυβέρνηση που είναι φιλική ως προς την επιχειρηματικότητα και να μην μας τρομάζει η έννοια επιχειρηματικότητα. Γιατί η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο μεγάλες επενδύσεις. Βεβαίως και οι μεγάλες επενδύσεις. Αλλά κυρίως η εθνική μας οικονομία αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου είναι είτε οικογενειακές είτε λίγο μεγαλύτερες. Να σταθούμε λίγο εδώ. Ωραία. Εσείς έχετε τη δικιά σας επιχείρηση, νομίζω είναι και οικογενειακή. Έχετε δημιουργήσει τον αγροδιατροφικό τομέα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, πέρασε ποτέ από το μυαλό σας να μεταθέσετε, να μετακομίσετε, να μεταναστεύσετε την φορολογική σας έδρα, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα γειτονική? Ή αντέξατε με πολλές δυσκολίες να μην το κάνετε? Ακούστε λίγο. Γιατί χιλιάδες, όταν λέω χιλιάδες, 40.000 και παραπάνω επιχειρήσεις έχουν μεταναστεύσει, έτσι? Ακούστε, πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι έχει περάσει από το μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω και όλους αυτούς που έχουν φύγει. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή δίνουμε αγώνα ζωής για να καταφέρουμε να κλείσουμε κάθε 31 του μηνός το μήνα μας, και πολλές φορές δεν μπορούμε, και έρχονται μέσα σε πολύ λίγα χιλιόμετρα, πηγαίνεις σε μια γειτονική χώρα και κάνεις μια έδρα μιας επιχείρησης με πολύ μικρότερη φορολογία, με λιγότερες ασφαλιστικές φορές, με ένα κράτος, ενώ θεωρείται ότι εμείς είμαστε πιο αναπτυγμένοι από αυτούς, πηγαίνεις και ιδρύεις μια επιχείρηση μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλες αυτές οι συνθήκες οδηγήσανε όλο αυτό το κόσμο. Δεν είχε κανένα στην αγωνία του να πάει στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, δεξιά-αριστερά και στην Τουρκία ακόμα να δημιουργήσει επιχειρήσεις. Η ανάγκη ότι δεν μπορούσαν, δεν τα καταφέρανε να υπάρξουν εδώ, αυτό είναι που τους οδήγησε. Άρα, τι χρειάζεται εμείς? Χρειάζεται να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες και πιστεύω πραγματικά, αν δουν ότι υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει ένα περιβάλλον φιλικό ως προς αυτούς και δεν είναι εχθρικό, δεν αισθάνεται το κράτος ότι το κράτος κάθε φορά έρχεται απέναντι και στεναχωριέται όταν βλέπει ένα κλάδος να έχει ένα υποτιθέμενο κέρδος. Και να ερχόμαστε, γιατί φτάσαμε. Αυτό είναι κομμουνιστική αντίληψη τώρα, να στεναχωριόμαστε αν έχει κέρδος μια επιχείρηση. Γιατί δεν την έχετε δει? Να την έχουμε δει, λέω, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει δυστυχώς κάτι τέτοιο. Ναι. Μα ισχύει. Μιλάτε λοιπόν τώρα. Υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή στη διοίκηση κάποιοι που έχουν στο μυαλό, που ξεκινήσανε από παιδικά χρόνια μέχρι και σε πολύ μεγάλο σημείο με αυτές τις αριστερές ιδέες, τις αντιλήψεις, όπου θέλουν να είμαστε όλοι το ίδιο, δεν πιστεύουν στην αξιοκρατία, δεν πιστεύουν σε πολλά. Έρχονται να διοικήσουν, μας οδηγήσαν αυτά που μας οδηγήσαν, φτάσαν σε σημείο να κάνουν δημοψηφίσματα, να κλείνουν τράπεζες, τα δημοψηφίσματα ανατρέπονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Περάσαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε αυτοί να καταλάβουν πού βρίσκονται, να έρθουν και να αισθανθούν να καταλάβουν ποιοι είναι οι εταίροι, τι είναι. Μέχρι πριν λίγο μιλούσαν για τους πολλούς και για τους λίγους. Υπήρχε μια προπαγάνδα στην ρητορία τους να διχάσω την κοινωνία. Ότι εμείς είμαστε με αυτούς που δεν έχουν, εσείς είστε με αυτούς που έχουν. Ακόμα υπάρχει αυτό το αφήγημα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς. Όμως η απάντηση την πήραν από τον ελληνικό λαό. Και η απάντηση δόθηκε στις ευρωεκλογές και θα δοθεί πολύ σύντομα, σε 7 Ιουλίου την Κυριακή. Μιλήσατε λοιπόν για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μην κινδυνεύουν πλέον οι επιχειρήσεις να φύγουν στις γειτονικές χώρες.
θα δοθούν όμως επιπλέον κίνητρα στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη φύγει να επιστρέψουν? Κοιτάξτε, αν πραγματικά δημιουργήσουμε μια σταθερότητα φορολογική με μειωμένους τους συντελεστές, πιστέψτε με, πολλοί από τις γειτονικές χώρες θα γυρίσουν. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα έχει πολύ καλύτερες υποδομές, γιατί η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερο κομβικό σημείο και δημιουργεί ένα πολύ ισχυρότερο brand name για τη δημιουργία του προϊόντος. Για να μπορέσει να γυρίσει όμως, πέρα από τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, πρέπει να αισθανθεί ότι ο επιχειρηματίας ότι έχει κοντά του και το κράτος και σε άλλου είδους θέματα. Να σας θυμίσω ότι εγώ, σαν αντιπεριφερειάρχης, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια. Κάτι που έπρεπε να γίνει σε κεντρικό επίπεδο. Να κάνουμε μια προώθηση των προϊόντων που παράγονται σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας. Να δημιουργήσουμε ένα brand name μέσω της μακεδονικής κουζίνας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουμε? Λέμε ότι αυτός που έμεινε εδώ στην Ελλάδα και παράγει ένα προϊόν, του δίνουμε μια ταυτότητα και μέσα από την ταυτότητα, μέσα από κάποια έξοδα του κράτους, με μια μικρή συνεισφορά του ίδιου, του δίνουμε τη δυνατότητα να πάει σε νέες αγορές. Τότε, ναι, αν καταλάβει ότι αυτός ο επιχειρηματικός κόσμος υπάρχει μια κυβέρνηση που είναι φιλική και δεν είναι τροχοπέδι, δεν είναι απέναντι σε αυτόν που σκέφτεται να επενδύσει, να δημιουργήσει, τότε πολλές επιχειρήσεις θα τις δείτε να επιστρέφουν. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ευχή όλων, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, καθώς η ανεργία, όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, είναι το πρωταρχικό ίσως πρόβλημα των ανθρώπων που ζουν όχι μόνο στη Μακεδονία, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε Παπά, μιλήσαμε για θέματα οικονομίας. Έχουμε και θέματα τα οποία λένε κάποιοι ότι είναι εξίσου σημαντικά και έτσι είναι. Δηλαδή, έχουμε την παιδεία, έχουμε την υγεία, θέματα για τα οποία τα προηγούμενα χρόνια έχει κατηγορηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει φέρει τα πάνω κάτω, ότι έχει καταστρέψει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον κύριο Πολάκη, ότι έχει δώσει μια αριστερή κατεύθυνση στην παιδεία. Όλα αυτά κάποιοι λένε ίσως να μην μπορούν να αλλάξουν ή να αναστρέψουν η πορεία τους, πιστεύετε, μπορούν να διορθωθούν? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τύχει και μπορούν πραγματικά να διορθωθούν. Αλλά είναι γεγονός ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αντίληψή τους αυτή. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κυβερνητικό τους έργο και με την ίδια τη στάση της ζωής του καθενός. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχουμε δει τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Να προσβάλλει επί της ουσίας, δηλαδή αυτά που υποτίθεται πρεσβεύει. Και με μια ρητορία που δεν νομίζω ότι θα τέριαζε σε κάποιον στέλεχος της κυβέρνησης. Από την άλλη, μιλάμε για την παιδεία. Για ποια παιδεία? Όταν έρχονται και δημιουργούν μια γενιά να μην πιστεύει στην αξιοκρατία. Εγώ έχω 4 παιδάκια, τα οποία πάνε κάποια από αυτά στο δημοτικό. Ξέρω ότι κάθε Παρασκευή, ένα 15 μέρες, τους επιβάλλουν να αφήσουν τη τσάντα τους, έτσι ώστε τη Δευτέρα να μην κουραστούν το Σαββατοκύριακο και να πάνε αδιάβαστοι. Και ερχόμαστε στην έκτη δημοτικού και κάποια στιγμή ερχόμασταν και επιβραβεύαμε το παιδάκι που κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Τον καλό μαθητή. Ή θα μπορούσαμε να επιβραβεύσουμε μια καλή πράξη, αν όχι το καλό μαθητή. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να καταλάβω ότι επιβραβεύουμε τη τύχη. Τους βάζουμε όλους σε μια κλήρωση και λέμε θα κληρώσουμε και ο τυχερός θα πάρει τη σημαία. Τι είναι αυτό που αφήνουμε? Και όταν μιλάμε για παιδεία, μέσα στην παιδεία, ποια είναι η εικόνα μας? Έχουμε τα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια, ένα που το έχει πει σε όλους τους τόνους ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι την κατάργηση του ασύλου. Τι προστατεύουμε με το ασύλο? Και άμεσα έχει πει κιόλας. Μα άμεσα. Τι είναι αυτό που προστατεύουμε, πείτε μου? Προστατεύουμε αυτή τη στιγμή όσοι έχουν παιδιά και πάνε στα πανεπιστήμια, μπορούν τα παιδιά τους να κινηθούν με μεγάλη ευκολία σε όλους τους χώρους των πανεπιστημίων? Η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα πηγαίνει και έρχεται. Δεν έχει αρχή και τέλος. Μάλιστα. Έχετε. Και επειδή ήθελα να το κλείσω λίγο. Βεβαίως. Και το μεγαλύτερο κακό, νομίζω, που έχει κάνει είναι τη δυνατότητα τιμή δημιουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί ξέρετε ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση που πέρασε, στην προηγούμενη Βουλή, υπήρχε δυνατότητα να αποφασίσουμε ποια είναι από αυτά τα άρθρα που θα μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε στην επόμενη Βουλή. Και δυστυχώς, ένα από τα άρθρα τα οποία έχουμε μείνει μοναδική χώρα που δεν έχουμε δυνατότητα να δημιουργήσουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι η Ελλάδα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, ήρθαν κάποιοι, φορέσαν τις μάσκες τους, γιατί περί μάσκες δεν μπορεί στο εσωτερικό σου να σπουδάζεις τα παιδιά σου σε ιδιωτικά σχολεία. Να σπουδάζεις εσύ ο ίδιος σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και καλώς κάνεις προς Θεού, έτσι. Δεν το λέω γιατί δεν το κάνεις. Αλλά λέτε για το υποκριτικό της υπόθεσης. Δεν αντέχω το υποκριτικό. Δεν έχω κάτι γιατί το κάνω προς Θεού, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το υποκριτικό, γιατί να μην δημιουργήσουμε. Να μπορούμε να φέρουμε και παιδιά από άλλες χώρες, να δημιουργήσουμε και ένα συνάλλαγμα.
Και το κυριότερο. Το έκανε και η Κύπρος πολύ επιτυχημένα. Και το κυριότερο και το βασικότερο. Να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού για να γίνουν ακόμα καλύτερα και τα δικά μας δημόσια πανεπιστήμια. Βεβαίως. Το μόνο που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε βέβαια στο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αυτά δεν τα κρύβαν, ήταν η ιδεολογία τους πάντοτε από το 3% και για το μακεδονικό και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάντοτε αυτά λέγανε. Τέλος πάντων. Βέβαια. Ναι. Τα κάνανε πράξη, όχι μόνοι τους. Τα κάνανε γιατί από μόνοι τους δεν είχαν την πλειοψηφία ούτε του Ελληνικού Κοινοβουλίου ούτε του Ελληνικού Λαού. Αλλά τα κάνανε πράξη κοροϊδεύοντας ή μας κοροϊδέψαν για εμάς οι ίδιοι. Κάποιες μικρές παρατάξεις, όπως ήταν των εκτρατήτων Ελλήνων, που είχαν πει με πολύ μεγάλη ευκολία, παραδείγματος χάρη, για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Άρα και ήρθαν ακόμα και μετέπειτα, και χωρίς τους ανεξάρτητους Έλληνες, και ήρθαν και λειτουργούν μέχρι και τώρα με την εξοδότηση 6 βουλευτών. Και βλέπετε ότι μέχρι και τελευταία στιγμή μπαίνουν σε μια διαδικασία να αλλάξουν το κώδικα περί υποψηφιών. Περί δυνατότητας. Περί των ποινικών, περί δυνατότητας ποιοι μπορούν να αποφυλακιστούν. Α, λέτε γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Εντάξει. Όλα αυτά μας προσβάλλουν. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά, είστε πατέρας 4 παιδιών. Έχετε δώσει τη δικιά σας. Αντιμετωπίσατε με το δικό σας τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας σε προσωπικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο. Και ο κύριος Καραμπελιάς και άλλοι λένε ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι ούτε τα μνημόνια, ούτε η Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος αφανισμού του έθνους μας. Είδατε και τα πρόσφατα στοιχεία πόσο περισσότεροι είναι οι θάνατοι από τις γεννήσεις και πόσο γυράσκει ο ελληνικός πληθυσμός. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τα 2.000 ευρώ, χλεβάστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι μπορεί λοιπόν έμπρακτα να γίνει και ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μας προβλήματος? Καταρχήν, το ΣΥΡΙΖΑ δεν χλεβάζει μόνο αυτά. Χλεβάζει οποιονδήποτε κάνει την προσπάθεια για το δημογραφικό και σας το λέω εγώ προσωπικά. Όταν εγώ κλήθηκα ως εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να πάμε να συζητήσουμε για το δημογραφικό, γιατί πραγματικά και για μένα είναι το μεγαλύτερο, μα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Ούτε το οικονομικό, ούτε οτιδήποτε. Τα οικονομικά, βλέπετε, αλλάζουν μέσα σε ένα εξάμηνο. Αλλά το δημογραφικό και γίνεται, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί βλέπουμε ότι πάμε να χάσουμε τη μοναδικότητα που είχαμε. Και η μοναδικότητά μας ως χώρα ήταν η εξής. Ότι ήμασταν ομοέθνη, ομόθρησκοι, ομόγλωση, που δεν έχω πρόβλημα με διαφορετικότητα. Αλλά έχω μεγάλη αγωνία ότι σε αυτή τη χώρα μου διαρκώς είναι πολύ μειούμενο ο αριθμός των γεννήσεων των παιδιών. Έναντι τη τρίτη ηλικία και έναντι των θανάτων. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και πώς να πάει καλά, όταν αυτά δεν γίνονται μόνο με προτάσεις. Δηλαδή, δεν προτείνουμε πάντα συμβουλές στους άλλους για να μας δώσουν λύση του δημογραφικού, όταν εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύουμε στο θεσμό της οικογένειας, δεν πιστεύουμε στις μεγάλες οικογένειες και τις αισθανόμαστε ότι είναι βάρος του κράτους. Και γι' αυτό και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή ως πολίτεκνοι. Ουσιαστικά φορολογούμαστε αν έχουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και μας βάζουν και τεκμήριο. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αντίληψη. Αυτό που είπε, γιατί να θυμηθούμε ότι. Η τελευταία προσπάθεια, πραγματική προσπάθεια για να δώσει μια λύση για το δημογραφικό ήταν η προσπάθεια με την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Τότε που είχε δώσει κάποια προνόμια έτσι ώστε και είχε δημιουργήσει τους τρίτεκνους και είχε δώσει έτσι προνόμια επειδή τα περισσότερα νέα ζευγάρια είναι μεταξύ ένα και δύο παιδιά να δώσει δυνατότητα να πάνε στη δημιουργία του τρίτου. Μάλιστα. Δεν έχει ξαναγίνει. Και για πρώτη φορά βλέπουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα είναι και ο αυριανός πρωθυπουργός, να μιλάει πολύ ξεκάθαρα για το ρόλο και την ανάγκη της επόμενης να δώσουμε λύση στο δημογραφικό. Και ναι, η δυνατότητα των 2.000 ευρώ δεν είναι για να τα χλεβάζουμε. Εκτός εάν η δυνατότητα των 2.000 ευρώ είναι για να τα χλεβάζουμε και το επίδομα των 300 ευρώ είναι για να το εξυμνούμε. Δηλαδή, γιατί έχουμε μπερδευτεί εδώ πέρα, δεν ξέρουμε πραγματικά τι είναι αυτό που θέλουμε και τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπά, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κάτι που θα θέλατε να πείτε να ακουστεί, δεν είχαμε την ευκαιρία να το θίξουμε και πιστεύετε ότι πρέπει να υποθεί? Τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Καταρχήν, έχετε κάποια εκδήλωση σήμερα? Σήμερα έχω την εκδήλωσή μου στο Λαγκαδά, 9 η ώρα, στην κεντρική πλατεία του Λαγκαδά. Θέλω να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους, με τους πολίτες. Έχουμε φτάσει στο τέλος πλέον της προεκλογικής περίοδου. Την Κυριακή γίνονται οι εκλογές. Αυτό που ζητάω κυρίως από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες είναι να συμμετάσχουν,
δεν μπορώ να συμφωνήσω με την αποχή. Μπορώ να ακούσω τη διαφορετικότητα, να συζητήσω, δεν με ενοχλεί όσο με ενοχλεί η αποχή. Γιατί πραγματικά η αποχή είναι ό,τι χειρότερο, γιατί από τη μία απέχουμε από μια δημοκρατική διαδικασία και την επόμενη μέρα, ενώ απέχουμε, ερχόμαστε και πολύ μεγάλη ευκολία, κάνουμε μεγάλη κριτική. Και μετέπειτα, όσον αφορά για μένα ως υποψήφιος βουλευτής, αυτό που θέλω να ζητήσω είναι να μου κρίνετε τη στάση μου μέχρι ως τώρα, δηλαδή ως δήμαρχος, ως αντιπεριφερειάρχης, αν πραγματικά αισθάνεσαι ότι είχα ένα θετικό αποτύπωμα, εάν προσπάθησα για εκεί που ήμουν, τότε πραγματικά ίσως να μου δώσει την δυνατότητα και να αξίζει να είμαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να εκπροσωπήσω αυτή την Β' Θεσσαλονίκη, μια Β' Θεσσαλονίκη που θα σου ξαναλέω, ξέρει να παράγει όσο κανένας άλλος. Και να μην μπούμε με τη λειτουργία της συνήθειας. Γιατί τις περισσότερες φορές όταν πάμε να ψηφίσουμε, ξέρετε, λειτουργούμε με βάση τη συνήθειά μας. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια? Επειδή το γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα ονόματα, πηγαίνουμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία χωρίς ποτέ να αναζητήσουμε ποιο ήταν το πραγματικό έργο του καθενός μας. Μάλιστα. Φάνης Παπάς, λοιπόν, καταρχήν στο ψηφοδέλιο πώς σας βρίσκει κάποιος? Παπάς Θεοφάνης. Θεοφάνης, μάλιστα. Και Φάνης. Σε παρένθεση Γιατί Φάνης. Κυρίως αυτό που υπάρχει και με γνωρίζουν οι πάντες είναι με το όνομά μου το Φάνης. Θεοφάνης, Φάνης Παπάς, λοιπόν, υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη εκλογή περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι και βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Και εγώ, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.